Καλή μας φίλοι, σας καλημερίζω στην εκπομπούλα μας. Σας καλωσορίζω και σήμερα θα κάνουμε μια συνταγούλα την οποία εσείς ζητήσατε. Θα κάνουμε ψάρι. Θα κάνουμε ένα λαβράκι ταμπελιόν. Ένα λαβράκι δηλαδή το οποίο όσο επιτοπλίσεις είναι σωτέ και μέσα από τα γλάσσα του στο τηγάνι θα φτιάξουμε μια σάλτσα με λεμονάκι και κρασί. Έχουμε και κάποια λαχανικά τα οποία θα βοηθήσουν τη γεύση της σάλτσας και της συνταγής μας, έτσι. Και ξεκινάμε. Θα χρειαστούμε ένα τηγάνι. Μπορείτε να πάτε στον ψαρά σας και να πάρετε το λαβράκι φιλεταρισμένο. Εδώ ο βοηθός με έχει καθίσει και το έχει φιλετάρει. Μπορείτε και μέσα στο site, σε λίγες μέρες, να το βρείτε φιλέτα κατεψυγμένα από λαβράκι, okay, στο μπακαλικό μας. Ένα τηγάνι λοιπόν. Στη φωτιά, μέτρια φωτιά για αρχή και θα χρειαστούμε λίγο ελαιόλαδο. Σκόρδο, ολόκληρο το σκόρδο, να σοταριστεί μες στο τηγάνι για να βγάλουμε τα αρώματά του. Αν έχει και τη φλούδα του ακόμα καλύτερα, θα μας δώσει καλύτερη γεύση. Και θυμαράκι. Μπορείτε να βάλετε και φρέσκο θυμάρι. Εγώ εδώ θα χρησιμοποιήσω ξερό. Το θυμάρι είναι ένα μυρωδικό το οποίο λατρεύω και το χρησιμοποιώ στις συνταγές μου. Πάντα. Μαύρο πιπέρι. Τριμμένο. Και ένα φιλοδάχτυλο. Σοτάρουμε καλά, ούτως ώστε να βγάλει τα αρώματά του το σκόρδο και τα μυρωδικά μας και θα συνεχίσουμε το φαγητό. Εδώ θα πάρω ένα πιάτο γιατί θα βγάλουμε για κάποια στιγμή το λαβράκι από μέσα. Θα το ξεκινήσουμε, θα το σοτάρουμε το λαβράκι από τη μία πλευρά, θα το βγάλουμε, θα ρίξουμε τα λαχανικά, θα ρίξουμε τα ζουμιά μας και θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να προσθέσω το ψάρι. Πάντοτε το ψάρι το βάζουμε από την πλευρά της πέτσας από την αρχή και αλατίζουμε την ώρα που ψήνεται. Για να μην σας φουσκώσει το ψάρι, την ώρα βλέπετε εδώ το αρχίζει και γυρνάει. Για να μην φουσκώσει το ψάρι και γυρίσει και μαζέψει, καλό θα είναι την ώρα που το βάζουμε στο τηγάνι να το πατάμε ελαφρώς. Γιατί αλλιώς το ψάρι θα φουσκώσει, θα γυρίσει, θα μαζέψει, okay. Και δεν θα είναι πλατή. Ψήνουμε καλά, όπως σας είπα, και αλατίζουμε καλά το ψαράκι εδώ. Αφήνουμε το ψάρι μέσα στο τηγάνι, από την πλευρά της πέτσας, να ψήνεται, μέχρι τη στιγμή που το άσπρο σημείο θα φτάσει περίπου εδώ. Μπορείς να δείξεις κοντά, περίπου σε αυτό το σημείο. Λίγο δηλαδή παραπάνω από ό,τι έχει κάνει τώρα. Έτσι, μετά γυρίζουμε, αφήνουμε ελαφρώς. Πάρει ένα άσπρο χρώμα από πάνω, χωρίς να ψηθεί στο κέντρο, ώστε το ψάρι μαγειρεύοντάς το με τα λαχανικά, κλεισμένη την κατσαρόλα και την υγρασία που έχουμε, να μας δώσει καταπληκτικό άρωμα. Την πέτσα δεν θα τη βγάλω. Θα τη χρησιμοποιήσουμε στο φαγητό μας. Μπορούμε να την βγάλουμε και όσοι θέλετε να την αποσύρετε, μπορείτε να την αποσύρετε. Εγώ δεν θέλω να την βγάλω. Η πέτσα δίνει καταπληκτικό άρωμα στο φαγητό. Και σε αυτό το σημείο το λαβράκι είναι έτοιμο. Okay, το βλέπουμε. Δεν είναι ψημένο μέχρι τέλος στο κέντρο του. Είναι ψημένο μέχρι ένα σημείο. Αυτό θέλω να κάνω. Να το ψήσω μέχρι κάποιο σημείο, ούτως ώστε να μαγειρευτεί μετά με την υγρασία. Okay, το βλέπουμε. Θα συνεχίσω και με τα άλλα δύο φιλετάκια μου. Με τον ίδιο τρόπο, όπως είπαμε, πατάμε το ψάρι, το βλέπετε που γυρνάει. Την ώρα που βάζω λοιπόν το ψάρι μέσα στο τηγάνι, αρχίζει και γυρνάει, το βλέπετε. Εδώ πρέπει να το πατήσουμε ελαφρώς, είτε με μία κουστάλα, είτε με ένα μαρίζ, είτε με το χέρι μας, να πατήσουμε ελαφρώς λίγο το λαβράκι, ούτως ώστε να μην γυρίσει προς τα μέσα. Δεν θέλουμε πολύ δυνατή φωτιά. Θέλουμε καλό αλάτισμα, όπως σας είπα.
και να ψηθεί μέχρι περίπου αυτό το σημείο. Λίγο παραπάνω και το γυρνάω. Αυτό που κάνουμε στην ουσία, ψήνουμε το ψάρι από κάτω, εκεί που είναι το σκληρό σημείο και η λιπαρότητά του, δηλαδή στο σημείο που έχει την πέτσα, έχει τη λιπαρότητα. Αυτό θα μας βγάλει και άρωμα στο φαγητό, έτσι. Ψήνουμε το ψάρι μέχρι περίπου τη μέση και μετά από εκεί και πέρα θωρακίζουμε την πάνω πλευρά, ούτως ώστε να μαγειρευτεί με υγρασία όταν θα βάλουμε τα υπόλοιπα υλικά μας. Η πέτσα εδώ είναι τραγανή, αλατάκι αρκετό. Γρήγορη παρασκευούλα, θα το δείτε. Εδώ το ψάρι είναι έτοιμο. Το αποσύρω. Το ίδιο γι' αυτό. Και τώρα σοτάρουμε τα λαχανικά μας. Καρότα, κολοκύθια, σέλερι και μπρόκολο. Αφού σοτάρουμε καλά τα λαχανικά, θα έρθει η ώρα να ρίξουμε το λευκό κρασί. Σοτάρουμε τα λαχανικά να πάρουν ένα ροδαλό χρώμα. Δεν θέλουμε να ψηθούν πολύ, γιατί θα ρίξουμε και την υγρασία από το κρασί και το λεμόνι και θα μαγειρευτούν εκεί. Αλατάκι και εδώ αρκετό. Εγώ θα ρίξω και λίγο πιπέρι μέσα. Το σκόρδο δεν θα το αφήσει το φαγητό. Μόλις σοτάρω σωστά τα λαχανικά μου, θα το αποσύρω. Βλέπετε ότι έχουν αρχίσει ήδη και παίρνουν χρώμα. Δεν θέλω να ψηθούν πάρα πολύ. Δεν θέλω να τα μαράνουμε. Δεν θέλω να τα πεθάνουμε, δηλαδή τα λαχανικά. Να είναι ζωντανά, αλλά να έχουν πάρει άρωμα. Να, μου βγήκε έξω. Εδώ θα αποσύρω το σκόρδο. Το πετάμε τελείως, δεν χρειάζεται. Και τη δάφνη και προσθέτουμε κρασί. Προσοχή εδώ, γιατί μπορεί το κρασί να σας ανάψει, δηλαδή να βγάλει η αλκοόλ, να πάρει φωτιά η αλκοόλ. Λίγο προσοχή, καλό. Όταν δουλεύουμε επαγγελματικά στις κουζίνες, συνήθως το φλαμπάρουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή βάζουμε και εμείς, θέλουμε να πάρει φωτιά. Στην προκειμένη περίπτωση δεν το κάνω. Γιατί θέλω να βράσουν τα λαχανικά, θέλω να αφήσω ένα μέρος αλκοόλης μέσα, θα μου δώσει ένα καλύτερο τόνο στο φαγητό μου. Σε αυτό το σημείο εδώ θα ρίξω ξύσμα λεμονιού. Έτσι θα ενισχύσω τα αρώματα στο φαγητό μου. Και χυμό λεμόνι. Μπορείτε, αν θέλετε, μέσα εδώ να προσθέσετε και μία μικρή ποσότητα είτε ζωμό κοτόπουλο, έτσι θα έχουμε ακόμα καλύτερη γεύση, είτε μία ποσότητα φόνου από ένα ψαριού, δηλαδή ένα ζωμό από ψάρι, ή ακόμα και μία μπίσκ, δηλαδή μία σάλτσα από γαρίδες. Έτσι θα έχουμε ακόμα καλύτερο άρωμα και ακόμα καλύτερο φαγητό, έτσι. Βάζουμε σε πολύ σιγανή φωτιά αυτή τη στιγμή το φαγητό μας. Και ερχόμαστε και βάζουμε τα φιλέτα επάνω του ψαριού, με την πέτσα να ακουμπάνε πάνω στα λαχανικά, με την πέτσα προς τα πάνω. Δίνουμε ένα βρασμό στα λαχανικά και στο ψάρι για 3-4 λεπτάκια. Δεν θέλει πάρα πολύ μαγείρεμα, το ψάρι όπως σας είπα είναι σχεδόν έτοιμο. Την ώρα που το φτιάξαμε, αυτό που κάνουμε δηλαδή στην ουσία το στιμάρουμε τώρα πάνω στα λαχανικά. Έτσι θα πάρει και τα αρώματα από τα λαχανικά που βράζουν, και τα αρώματα του κρασιού και τα αρώματα του λεμονιού. Θα βγάλει και την αρμύρα του και τη γεύση του μέσα στο ζουμάκι. Θα δέσουμε αυτό το ζουμάκι με λίγο κρέμα γάλακτος και είναι η σάλτσα του ψαριού. Τα λαχανικά τα βάζουμε όπως είναι μέσα στο πιάτο. Θα το δείτε τώρα σε 3-4 λεπτά. Είμαστε έτοιμοι, δεν είναι κάτι σπουδαίο. Εδώ. Θα ξαναβγάλω το ψάρι στο πιάτο μου. Το ψάρι αυτή τη στιγμή είναι τελείως μαγειρεμένο, είναι έτοιμο και το βλέπετε ότι σπάει κιόλας. Αυτό σημαίνει ότι όταν διαλύεται το ψάρι ότι έχει μαγειρευτεί πλήρως. Γι' αυτό λοιπόν τώρα που θα το σηκώσετε, όσοι κάνετε τη συνταγούλα, καλό θα είναι να έχετε λίγο προσοχή στο χέρι. Αφήνουμε το ζουμάκι με τα λαχανικά να κάνει ένα ρετούς, δηλαδή να φύγει ένα μέρος της υγρασίας. Ένα αρκετά μεγάλο μέρος της υγρασίας.
Εδώ μπορείτε να ενισχύσετε και τη γεύση σας με διάφορα μυλωδικά ή μπαχαρικά. Εγώ θα του ρίξω λίγο εγώ μαθημάρι. Και θα του ρίξω και λίγο κουρκουμά. Και μια πολύ μικρή ποσότητα κουρκουμά. Έτσι θα δώσω και ένα ωραίο υποκίτρινο χρώμα στο φαγητό. Και ήρθε η ώρα. Σβήνουμε αυτό, είναι έτοιμο. Παίρνουμε ένα πιάτο. Και βάζουμε τα λαχανικά μας. Εδώ ο βοηθός μου έχει κόψει τουρνέ μερικά κολοκυθάκια. Έχει κάνει μερικά κολοκυθάκια. Εσείς μπορείτε να το προσφέρετε και με άλλα λαχανικά, αν θέλετε. Μπορείτε να βάλετε ρέβα, μπορείτε να βάλετε μπατζάρι, μπορείτε να βάλετε αρκετά λαχανικά μέσα στο φαγητό αυτό που θα φτιάξετε. Εγώ θεώρησα ότι αυτά που έχω βάλει αυτή τη στιγμή είναι αρκετά καλά και ταιριάζουν με το λαβράκι. Σας τα προτείνω. Από εκεί και πέρα, ο καθένας όπως επιθυμεί και όπως νομίζει. Εδώ έχω κάνει και ένα κομμάτι φινόκιο, το οποίο το έχω βράσει και το έχω καψαλίσει, ώστε να δώσω λίγο ύψος στο πιάτο μου. Θα το βάλω σε αυτό το σημείο εδώ. Και η ώρα του ψαριού. Το ένα ψάρι θα το βάλω ανάποδα και το άλλο ψάρι θα το βάλω από πάνω. Ένα ωραίο φιλετάκι. Βλέπετε ότι είναι τόσο καλά μαγειρεμένο το ψάρι, σε τόσο μικρό χρόνο, το οποίο έχει ήδη μαγειρευτεί και διαλύεται. Θα φάω ένα καροτάκι. Από εδώ, με μία κουτάλα, θα αποσύρω τα λαχανικά, θα αφήσω μόνο το ζυμί μέσα στο τηκάνι. Θα προσθέσω μία μικρή δόση κρέμα γάλακτος. Θα δέσω τη σάλτσα και θα πέσει επί τόπου στο φαγητό. Σε 1 με 2 λεπτά, από τη στιγμή που πέσει η κρέμα γάλακτος, το φαγητό μας είναι έτοιμο. Στην ουσία αυτό ήταν. Είναι τόσο εύκολη συνταγή, τόσο γρήγορη συνταγή, δεν χρειάζεται να παιδευτείτε. Αν έχετε ήδη φιλεταρισμένο το ψάρι δηλαδή, το φαγητό είναι παιχνιδάκι για όλους. Και μια εύκολη, γρήγορη πρόταση για ένα ψαρικό, το οποίο δεν θα σας κοστίσει και πολλά χρήματα. Η σάλτσα μου είναι έτοιμη. Βουαλά! Μια εύκολη γρήγορη πρόταση για ψάρι. Λαβράκι ταμπελιόν λοιπόν, με λαχανικά και μια σαλτσούλα από τα ζουμιά του ψαριού, στην ουσία, έτσι, από τα γλάσσα του ψαριού που ψήσαμε, με λίγο κρασί και λίγο λεμόνι. Μια εύκολη, γρήγορη και απολαυστική συνταγούλα με λαβράκι, με ψαρικό. Εάν, όπως είπαμε, έχετε ήδη φιλεταρισμένο το λαβράκι, είναι πάρα πολύ γρήγορο να το κάνετε, το είδατε κιόλας. Μία εύκολη σάλτσα, στην ουσία χρησιμοποιούμε τα σάλτα γλάσσα και το ζουμί του ψαριού που έχουμε μέσα στο τηγάνι από το ψήσιμο του ψαριού. Λίγο κρασί, λίγο λεμόνι και λίγη κρέμα γάλακτος. Δοκιμάστε τη συνταγούλα μας και σας περιμένουμε στο επόμενο επεισόδιο. Τσάω!